Όλα έτοιμα λοιπόν για το πρώτο τζάμπολ ανάμεσα στο μεγάλο αστέρι του ΑΠΟΕΛ, τον Λάρι Τέρνερ και τον Άρον Πέτουέι, τον σέντερ της ομάδας του Απόλλωνα. Με ένα Κύπριο η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στο παρκέ. Κανένας για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. ΑΠΟΕΛ το οποίο ξεκινά με τον Ντούμποις. Τώρα το πρώτο σούτ από τον Μπίξ. Άστοχος το ριμπάν από τον Τέρνερ. Τέρνερ γυρνάει. Πολύ ωραία κίνηση από τον Τέρνερ. Νικά στην πρώτη μονομαχία τον Πέτουέι. Τέρνερ ο οποίος είναι βαρόμετρο στην εμφάνιση των γαλαζοκιτρίνων. Μέισον εδώ χάνει την μπάλα από την πολύ καλή άμυνα εκεί. Και τώρα ευκαιρία για ευνηδιασμό. Ο Τέρνερ κρατά την μπάλα, θα πάει μέσα και θα καρφώσει. 4-0 στον ευνηδιασμό με τον Λάρι Τέρνερ να ξεκινά δυνατά. Εδώ ξανά η φάση, πώς έκλεψε την μπάλα ο Τζάρερ. Ο Τέρνερ πήγε και κάρφωσε μόνος με μανία στο καλάθι του Απόλλωνα, ενώ περίμενε και ο Μπίξ ελεύθερος για να τελειώσει την φάση. 4-0 με 4 πόντους από τον Λάρι Τέρνερ. Σίγουρα ο κύριος Παπαδόπουλος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτό το πράγμα. Πάμε όμως γρήγορα στον Ανδρέα. Ναι, Ανδρέα. Είχαμε ακούσει προηγουμένως που ζήτησε ο κύριος Παπαδόπουλος προς τον Μέισον γρήγορο κατέβασμα της μπάλας. Αυτό ήταν που έγινε, στο κατέβασμα της μπάλας, το λάθος από την καθυστέρηση του Μέισον και γι' αυτό ήθελε το γάφωμα από τον Τέρνερ. Και αυτό είναι που ζητά να σταματήσει νωρίς το παιχνίδι ο κύριος Παπαδόπουλος. Πολύ σωστά, Ανδρέα. Ο Μέισον, ο οποίος τώρα ήρθε ουσιαστικά στον Απόλλωνα, είναι μόλις στο δεύτερο του παιχνίδι. Κάποιες ενέργειες επιπόλαιες ή και περιττές, αν θέλετε. Είναι λογικό να τις δούμε από παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται για πρώτη φορά στα γήπεδά μας. Εδώ ένα σούτ για τρεις, το οποίο ήταν άστοχο από τον Μέισον. Και τώρα ξανά μπροστά το ΑΠΟΕΛ με τον Στάνλεϊ. Να δίνει στον Μπίξ. Με πλάτη αυτός, γυρνάει πολύ ωραία, δεν θα πετύχει τον goal foul. Θα πάρει όμως το foul, το οποίο έγινε από τον Μπρόσουελ. Δύο βολές, ξανά εδώ. Τον κρατούσε αγκαζέ ο Μπρόσουελ εκεί τον Μπίξ. Και δύο βολές για τον πολύπυρο Τάιλερ Μπίξ. Μόλις 29 ετών, αλλά το ΑΠΟΕΛ είναι η τρίτη του ομάδα στην Κύπρο μετά το πέρασμά του από τον Αχιλλέα Καμακλείου και πέρσι τον Κεραυνό Στροβόλου. Κάνει το 6-0 με δύο στις δύο βολές. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα του κύριου Βοβού. Τώρα κατεβάζει ο Απομπή, αφού είδε ότι η επιλογή με τον Μέισον δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Double team εδώ πάνω στον Μακρέι. Εξαιρετική πάσα του Appleby στον Πέτουέι, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να καρφώσει. Και τώρα Γρηγόρης Παντούρης πάει μέχρι μέσα και θα πάρει το φάουλ. Βήματα ζήτησαν από τον πάγκο του Απόλλωνα στην προσπάθεια εδώ του Γρηγόρη τον Παντούρη, ο οποίος Παντούρης πανηγύρισε το κύπελλο με την φανέλα του Απόλλωνα κόντρα στην τωρινή του ομάδα. Εδώ ξανά το φάουλ από τον Πέτουέι. Γρήγορη επαναφορά και ο Παντούρης θα σκοράρει κάνοντας το 8-0. Πρώτο καλάθι και για τον Γρηγόρη τον Παντούρη. Τώρα στο κατέβασμα ξανά ο Απομπή. Μέισον. Ξανά πάνω του εκεί βγήκε ο Τέρνερ για να κλέψει την μπάλα. Απομπή από πολύ μακριά για τρεις. Είναι άστοχος το ριμπάν από τον Παντούρη. Και η μπάλα για τον Απόλλωνα. Φαίνεται να ήταν ο τελευταίος παίχτης ο Γρηγόρης ο Παντούρης που ακούμπησε. Απομπή. Θα δώσει μέσα την μπάλα, πρώτο σούτ, άστοχο η προσπάθεια του Τόνι Μακρέι. Βαρόμετρο Μακρέι και Απομπή για τον φετινό Απόλλωνα. Και το ξεκίνημά τους σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Εδώ μια καλή άμυνα που βγαίνει πάνω στον Παντούρη. Και το φάουλ το οποίο κάνει ο Λάρι Τέρνερ, το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Κρις Μπρόσουελ.
Ανδρέα, ο Απόλλωνας, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Προηγείται, το Αποέλ, με συγχωρείτε, πολύ δυνατά. Προηγείται με 8-0. Ένα ξεκίνημα το οποίο νομίζω το είχε ανάγκη ομάδα του κ. Πόπου, έτσι. Ακριβώς, Γρηγόρη, είναι ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για τους Γαλαζοκίτρινους. Από τον Πάγκο πάντως φωνάζουν για ηρεμία, καθώς είναι σημείο κλειδί αυτή τη στιγμή η ηρεμία. Με το προβάδισμα των 8 πόντων που έχει πάρει το Αποέλ, μειώνεται βεβαίως τώρα στους 2. Πολύ σωστά, το πρώτο καλάθι του Μακρέι. Και τώρα στο κατέβασμα ο Στάνλεϊ, από τον οποίο περιμένει πάρα πολλά το Αποέλ και έχει πάρει ελάχιστα, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο, ότι Αποέλ είναι καλύτερο όταν μέσα βρίσκεται ο Βασίλης ο Κούνας. Εδώ ο Στάνλεϊ γυρνά την μπάλα στον Ντουμποϊς, ο οποίος αστόχησε όμως με τη λήξη και του χρόνου. Καλή άμυνα εδώ από πλευράς Απόλλωνα. Καλοποιημένος ο κ. Παπαδόπουλος από αυτή την αμυντική προσπάθεια των παικτών του. Και τώρα ευκαιρία. Εδώ με τη λήξη του χρόνου βλέπετε ξανά το σούτ του Ντουμποϊς χωρίς καμία τυχή. Απόμπη πάνω του συνέχεια είναι ο Στάνλεϊ. Απόμπη έδωσε στον Μακρέι, τον μοναδικό παίχτη που έχει σκοράρει μέχρι στιγμής για τον Απόλλωνα. Ένα τρίποντο από μακριά τώρα, το rebound όμως από τον Πέντουέι και τώρα Μέισον. Μέισον, εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Τέρνερ, αλλά το καλάθι μετρά, σύμφωνα με τον κύριο Αντώνη Δημητρίου. Ο Τέρνερ κατέβασε την μπάλα τώρα που αυτή βρισκόταν στην κάθοδό της προς το καλάθι. 8-4 λοιπόν με το πρώτο καλάθι του Μέισον. Μπίξ. Ντουμποϊς και τώρα Τέρνερ στον Παντούρη. Παντούρης για τρεις. Άστοχος, το rebound όμως από τον Τέρνερ. Δεν δοκίμασε καν τον πρόσωπο να διεκδικεί στο rebound. Μπίξ άστοχος. Και τώρα ο Μέισον στο rebound. Προσπαθεί να τρέξει ο Απόλλωνας με τον Απόπη. Μέισον. Ψάχνει ελεύθερο συντέχτη στον πρόσελη μπάλα. Παίζει με πλάτη, γυρνά πολύ ωραία και θα πάρει το φάουλ. Για να δούμε σε ποιον χρεώθηκε το φάουλ, αν ήταν στον Τέρνερ ή στον Μπίξ. Στον Μπίξ το φάουλ. Εδώ ξανά η φάση. Πρώτο φάουλ και για τον Τάιλερ Μπίξ. Δεν υπάρχουν βολές, το φάουλ έγινε προτού γυρίσει να επιχειρήσει την προσπάθεια ο Μπρόσουελ. Μακρέι. Απόμπη. Περιμένει την μπάλα στη γωνία. Ο Μέισον όμως κρατά, καθυστέρησε κάπως. Τώρα γυρνά και θα πάρει το φάουλ από τον Παντούρη. Να λοιπόν, έχει πάρει τώρα κάποιες προσπάθειες ο Κρις Μπρόσουελ. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ζητά goal foul. Βλέπουμε εδώ τον Μπρόσουελ, το foul από τον Παντούρη έγινε χαμηλά προτού γυρίσει ο παίχτης του Απόλλωνα και ευστοχίσει στην προσπάθειά του. Μπρόσουελ στον Μέισον. Απόπη. Μακρέι. Δύσκολο σούτ, 8-6. Να λοιπόν η απάντηση του Απόλλωνα. Με 6-0 σερί. Και τώρα την μπάλα στον Παντούρη και τώρα στον Μπίξ. Γυρνούν την μπάλα οι Γαλαζοκίτρινοι. Κακό κοντρόλ εκεί από τον Στάνλεϊ. Παντούρης πάει μέχρι μέσα. Δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή εκεί η επιλογή του Γρηγόρη του Παντούρη. Δεν τον ακολούθησε κιόλας ο Μπίξ. Έτσι χάνεται ακόμη μια επίθεση για το Αποέλ. Και τώρα για το προβάδισμα, ναι, 8-9, ο Απόλλωνας γυρίζει τούμπα ουσιαστικά, αν θέλετε, το παιχνίδι. Και έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού, το ζήτησε ο κύριος Βόβορα. Αυτό που ζήτησε από τους καλαθοσφαιριστές της ομάδας του Αποέλ ήταν να συνεχίσουν να δείχνουν την υπομονή που έριξαν στα αρχικά στάδια της αναμέτρησης. Τους είχε πει ότι χάθηκε η υπομονή και αυτό είναι το στοιχείο της αναμέτρησης.
Πολύ σωστά. Το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε καλύτερα, όμως κάπου εκεί. Αυτό που ζητούσε ο κύριος Βόβορας και μας το μετέφερε ο Ανδρέας προηγουμένως, ότι θα έπρεπε να φανούν ψύχρεμοι. Τελικά δεν έμειναν ήρεμοι στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ και έχασαν το προβάδισμα το οποίο είχαν. Και τώρα η μπάλα ξανά για το ΑΠΟΕΛ με τον Μπίξ. Κουνάς. Άστοχο νέο σούτ. Ανδρέα. Ετοιμάζεται να περάσει στο παιχνίδι για τον Απόλλωνα ο Μάριος Γεωργίου. Μάριος Γεωργίου λοιπόν, πρώτη αλλαγή για τους Γαλάζιους. Ενώ βλέπουμε εδώ τον Μακρέι, πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Τόνι Μακρέι και 8-11. Να λοιπόν ο Απόλλωνας, ο οποίος βρίσκει τρόπους να σκοράρει, ενώ για τα ΑΠΟΕΛ στο παρκέ βρίσκεται και ο αρχηγός, ο Βασίλης ο Κούνας. Ενώ έχουμε το πρώτο καλάθι για τον Ράμσεϊ. Σιγά σιγά και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έρχεται στο γήπεδο. Εδώ Πέτουεϊ κατάφερε να χάσει το άχαστο, αν θέλετε. Βλέπουμε εδώ τα χει με τον εαυτό του ο πανύψηλος σέντερ των Γαλάζιων. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Πήρε το rebound και κατάφερε να κάνει το χειρότερο δυνατό τελείωμα. Έξω πέρασε και ο Μπρόσγουελ, ενώ εδώ οι τέσσερις πόντοι τώρα από τον Ράμψεϊ και 12-11. Ράμψεϊ, ο οποίος πήγε δυνατά, είναι άλλωστε ο παίχτης από τον οποίο περιμένει περισσότερα όλο το προπονητικό και τεχνικό επιτελείο του ΑΠΟΕΛ. Την ώρα εδώ που ο Άπομπι πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια με ταμπλό. Σιζόπουλος τρέχει στον ευνηδιασμό. Τώρα καλάθι και φάουλ από τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Ανδρέα Σιζόπουλος, ένας από τους καλύτερους σουτέρ των κυπριακών γηπέδων. Ο πολύπυρος Ανδρέας Σιζόπουλος μαζί με τον Βασίλη τον Κούνα οδηγούν ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ. Εδώ ξανά πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σιζόπουλο και καλάθι και φάουλ, ενώ στο παρκέ για τον Απόλλωνα περνά και ο Στέφανος Ολιάτης για αυτά τα τελευταία τρία λεπτά της πρώτης περίοδου. Σιζόπουλος και 15-13 μπροστά από τον Λονάς. Γεωργίου δυσκολεύεται εκεί. Εδώ νομίζω ο Πέτκοη δεν ήταν ότι καλύτερο πήγε να κάνει, να κατεβάσει την μπάλα. Έγινε το λάθος, η πάσα του Γεωργίου δεν ήταν ιδανική. Κλέψιμο για το ΑΠΟΕΛ. Και τώρα ο Κούνας διεισδύει ωραία στο Ράμψεϊ. Ο Πέτκοη του έσβησε τα φώτα όμως. Κούνας με τον Άπομπι. Έχει το μισμάτς εκεί ο Βασίλης ο Κούνας, παίρνει και το screen και θα ευστοχίσει από το high post. Το μισό καλάθι ανήκει στον Ράμψεϊ, ο οποίος του έδωσε εκεί το screen και το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο αρχηγός των Γαλαζοκυτρίνων. Άπομπι εδώ, ωραία στα πρώτη τρίπλα. Η πάσα του όμως στο τέλος δεν ήταν καλή και τώρα ο Κούνας στον ευνηδιασμό. Κανένα πρόβλημα, 19-13. Αυτό που λέγαμε, η επιστροφή, η είσοδος μάλλον του Κούνα στο παρκέ κάνει την διαφορά. Τέσσερις πόντι και μία ασίστ ήδη για τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ. Δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, η διαφορά στους 6. Ανδρέα. Πάρα πολλά τα λάθη στα τελευταία λεπτά στην πλευρά του Απόλλωνα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι έξαλλος με τους καλαθοσφαιριστές του Απόλλωνα για τα πολλά και αβίαστα λάθη, ιδιαίτερα στις τρεις τελευταίες επιθετικές προσπάθειες των Γαλάζιων. Ανδρέα, χάλασε η χημεία ουσιαστικά του Απόλλωνα. Είναι αυτό που λέει ο κύριος Γρήμας, ότι η ομάδα της Λεμεσού δεν έχει την πολυτέλεια για πολλές αλλαγές. Είδαμε με την είσοδο του Γεωργίου και του Στέφανου του Λιάδη, όσο καλή και να είναι οι δύο νεαροί Κύπροι, η χημεία με τους πέντε Αμερικάνους στο παρκέ είναι εντελώς διαφορετική, γιατί αυτοί είναι άλλωστε και οι παίχτες που κάνουν διαφορά για την ομάδα της Λεμεσού. Ενώ εδώ νέο λάθος από την καλή προσπάθεια εκεί του των Γαλαζοκυτρίνων και παραφορά 13 δευτερολέπτων για το ΑΠΟΕΛ.
Σιζόπουλος, ελεύθερος για τρεις. Airball, δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια ο Ανδρέας. Ενώ εδώ ο Μπίξ νομίζω περισσότερο απομάκρυνε την μπάλα παρά προσπάθησε να την διεκδικήσει. Έξω, επίθεση για τον Απόλλωνα, ο οποίος έχει ώρα να σκοράρει. Είχε προηγηθεί με 12-13 και μέχρι εκεί ήταν. 19-13, 6 πόντι μπροστά του Αποέλ. Ένα σούτ για δύο, δεν ήταν καλό το σούτ που έγινε από τον Μακρέι και τώρα Κούνας. Ωραία στα πρώτη τρίπλα, έχασε εκεί τον ελέγχο της μπάλας προσωρινά όμως. Μπίξ στον Σιζόπουλο, Ράμψεϊ. Εδώ ένα σουτάκι από μέση απόσταση. Μπίξ επιμαζεύει το επιθετικό ριμπάν όπως χάνει πολύ εύκολη προσπάθεια εκεί ο Τάιλερ Μπίξ. Πήρε το επιθετικό ριμπάν από την προσπάθεια του Ντούμποϊς. Όμως χωρίς τύχη. Εδώ νέο λάθος, επιπόλαια πάσα του Απομπή. Κλέψιμο από τον Σιζόπουλο. Κούνα στον Σιζόπουλο, πάει μέχρι μέσα για τον τράι. Νέο κλέψιμο τώρα που ολοκληρώνεται από τον Ηλιάδη, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ από τον Βασίλη τον Κούνα. Κλέψιμο το οποίο ξεκίνησε από την προσπάθεια του Απομπή. Με το Μαλία Φάνα, ο Αμερικανός του Απόλλωνα. Ενώ φτάνουν στα αυτιά σας και αχές από τον κόσμο του Αποέλ που σιγά σιγά μαζεύεται. Απομπή. Ένα τρίποντο τώρα από τον Στέφανο τον Ηλιάδη. 19-16. Διπλή χαρά για τον Απόλλωνα. Ένα τρίποντο και ένα καλάθι ουσιαστικά μετά από πάρα πολλή ώρα. Και φυσικά το πρώτο καλάθι του Στέφανου Ηλιάδη. Ένας πολλά υποσχόμενος point guard για την Κύπρο. Πρώτα απ' όλα και στην αρχή για τον Απόλλωνα. Εδώ μια δύσκολη προσπάθεια και καλάθι για το Αποέλ, 21-16. Ηλιάδης πάει μέχρι μέσα μόνος, κακή πάσα όμως του Ηλιάδη. Σιζόπουλος έριξε από τη μέση του γηπέδου την μπάλα, αστόχησε. 21-16, το Αποέλ προηγείται, είναι καλύτερο. Πάμε όμως σε διαφημίσεις, τέλος πρώτης περίοδου και επανερχόμαστε σε δύο περίπου λεπτά. Κινήσω όμως του Κούνα, πήρε και πάλι προβάδισμα 5 πόντων, 21-16 με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πολύ σωστά, ο Βασίλης ο Κούνας παρέα με τον Ράμψεϊ γύρισαν το παιχνίδι. Και τώρα ο Απόλλωνας ξανά μπροστά με τον Απόμπη. Μακρέι διστάζει η αρχή, στη συνέχεια όμως παίρνει το σούτ και δικαιώνεται, 21-19 η διαφορά. Ξανά στο καλάθι. Κούνας με τον Ηλιάδη πάνω του. Περνά πολύ ωραία ο Βασίλης ο Κούνας. Ο Ράμψεϊ όμως καταφέρνει να χάσει μόνος του την προσπάθεια. Πολλές άστοχες, αβίαστες ενέργειες από τους παίχτες των δύο ομάδων. Εδώ Ηλιάδης, εξαιρετική προσπάθεια από τον νεαρό. Στους 5 πόντους ο Στέφανος ο Ηλιάδης. Εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Απόλλωνα. Με τον Στέφανο τον Λιάδη να φτάνει αισίως στους 5. Τέρνερ νικά ξανά τον Πετουέι. Δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο ο Τέρνερ εκεί. Φτάνει τους 6 πόντους. Η ώρα από ο Πετουέι μένει στους 2. Εδώ ξανά η πολύ ωραία προσπάθεια του Στέφανο του Ηλιάδη, ο οποίος εντυπωσιάζει με την επιστροφή του στα κυπριακά γήπεδα. Τώρα αναλαμβάνει και την οργάνωση του παιχνιδιού. Στον Απόμπη τώρα. Γεωργίου, νέο λάθος. Σιζόπουλος τρέχει στον ευνηδιασμό. Το φάουλ από τον Στέφανο τον Ηλιάδη. Ήταν αναγκασμένος ουσιαστικά εκεί ο Στέφανος να κάνει το φάουλ. Ο Σιζόπουλος είχε σίγουρους 2 πόντους στον ευνηδιασμό. Φυσικά το φάουλ έγινε πάνω σε ένα από τους καλύτερους σουτέρ για την ομάδα του Αποέλ. Ενώ, όπως μου είπε και ο Ανδρέας, επιστρέφει τώρα ο Μέισον. Δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά, αν θέλετε, ο Γεωργίου. Πήρε πάντως τις απαραίτητες ανάγκες που χρειαζόταν ο Μέισον και τις απαραίτητες οδηγίες. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα καλαθοσφαιριστή, ο οποίος είναι μόλις το δεύτερο του παιχνίδι, το πρώτο, μετά από προετοιμασία, με την φανέλα του Απόλλωνα.
εδώ Σιζόπουλος. Αστοχή στην δεύτερη. Να λοιπόν που η επιλογή του Ηλιάδη δικαιώνεται εν μέρη. 24-21. Ηλιάδης τώρα. Πάνω το Κούνας. Ηλιάδης παίρνει το σκριν από τον Πέτουέι. Φοβερή συνεργασία. Το pick and roll ανάμεσα σε Ηλιάδη και Πέτουέι. Νομίζω ότι έγινε και φάουλ πάνω στον Πέτουέι. Στην προσπάθεια του Κούνα να σταματήσει τον σέντερ του Απόλλωνα. Σιζόπουλος παίρνει τον drive. Εκεί ο Πέτουέι όμως του σβήνει τα φώτα ξανά. Φοβερές αμυντικές προσπάθειες κυρίως από τον Πέτουέι. Ο Σιζόπουλος αστοχεί σε ένα ελεύθερο τρίποντο. Και τώρα η μπάλα ξανά στο Αποέλ. Αντρέα, βλέπουμε έναν Απόλλωνα σαφώς αλλαγμένος από το δεύτερο ημίχρονο, με τον Στέφανο τον Ηλιάδη να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Γρηγόρη. Είναι πάρα πολύ αλλαγμένος ο Απόλλωνας αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Εξού και έχει μειώσει την διαφορά στον πόντο, στους τρεις τώρα με το δίποντο που ακολούθησε για το Αποέλ. Αυτό που ζητά ο τεχνικός των Γαλάζιων της Λεμεσού, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, είναι πιο γρήγορο κατέβασμα της μπάλας από τον Ηλιάδη. Εσείς είδατε τώρα πριν από λίγο και το εξαιρετικό pick and roll που έπαιξαν Ηλιάδης και Πέτουέι για το κάρφωμα του δεύτερου. Πέτουέι ο οποίος πήρε πάλι θέση κάτω από την ρακέτα του Αποέλ. Εδώ όμως ο Μέισον έχασε μόνος του την μπάλα. Και τώρα Κούνας προσπάθησε να δώσει έτοιμο καλάθι στον Ντούμπολς. Καλό σου τέρ στην καλή του μέρα. Ηλιάδης για το καλάθι και φάουλ. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα πάρει όμως δύο βολές. Εντυπωσιάζει ο Στέφανος ο Ηλιάδης. Εδώ ξανά. Παίρνει γρήγορα το πρώτο βήμα. Αφήνει ουσιαστικά σαν άγαλμα τον Βασίλη, τον Κούνα και τους υπόλοιπους γαλαζοκίτες που προσπάθησαν να τον σταματήσουν και πάει τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας. 26-24 στους 6 και τώρα στους 7 ο Στέφανος Ηλιάδης. 26-25 και τώρα ο Κούνας στο κατέβασμα της μπάλας. Ηλιάδης, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ τώρα για τον Απόλλωνα. Σιζόπουλος, πολύ ωραία τρίπλα, αδειάζει τον Μέισον, αλλά άρχισε να επιχειρήσει το σούτ. Σαν σε προπόνηση ο Κούνας πήρε τον drive, αστόχησε, αλλά εκεί το follow από τον Ράμψε, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά σήμερα. Και φτάνει τους 8. Απόμπι στον Μέισον, Πέτουέι. Νέο λάθος για τον Απόλλωνα, πάρα πολλά τα λάθη για τους Γαλάζιους. Ο Κούνας εδώ παίρνει τον drive, αλλά το τρίτο stop από τον Πέτουέι, ο οποίος μπορεί επιθετικά να μην συνεισφέρει τα μέγιστα, αλλά αμυντικά τουλάχιστον είναι ένα τείχος. Θυμωμένος Αντρέα ακούγεται ο κύριος Παπαδόπουλος, έφτασαν οι φορές του μέχρι εδώ. Τι ζητά από τους παίχτες του? Θυμωμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, καθώς ζήτησε από τον Γεωργίου να πάει για αλλαγή. Γι' αυτός καθυστέρησε κάπως για την αλλαγή. Φεύγει τώρα από το παιχνίδι ο Μέισον και περνάει και πάλι ο Γεωργίου. Τα πολλά λάθη σίγουρα είναι κάτι το οποίο εκνευρίζουν όχι μόνο τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά οποιοδήποτε προπονητή. Τώρα επιστρέφει και ο κύριος Γεωργίου. Ο Μέισον ξανά στον πάγκο. Είναι φανερό ότι είναι εκτός ρυθμού ο Μέισον. Σιζόπουλος. Λίγο λείψε εκεί να κάνει το λάθος από την πίεση του Μακρέι. Σιζόπουλος. 0-3 ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Ένας εξαιρετικός σουτέρ. Μέχρι στιγμής πάντως δεν του βγαίνουν οι προσπάθειες. Ηλιάδης. Πέτουέι. Γεωργίου και τώρα ξανά ο Στέφανος ο Ηλιάδης ψάχνει να βρει διαδρόμους. Ωραία το pick and roll ξανά από τον Στέφανο και τον Πέτουέι, σαν να προπονούνται μαζί μήνες.
Πραγματικά εξαιρετική προσπάθεια, συνεργασία ανάμεσα σε Στέφανο Ηλιάδη και Pat Way. Στέφανος, ο οποίος είναι προπονητής του Απόλλωνα μόλις μία εβδομάδα και συνεργάζεται με τον Pat Way με κλειστά τα μάτια. Πραγματικά η εξέλιξη αυτού του παίχτη είναι εντυπωσιακή. Εδώ ο Γεωργίου δεν κατάφερε να κλέψει την μπάλα. Την κλέβει όμως ο Μακρέι, ο οποίος θα καρφώσει στον εφνιδιασμό. 28-29 προβάδισμα μετά από αρκετή ώρα ξανά για τον Απόλλωνα. Δούμε όμως τι ζήτησε ο κύριος Γιώργος Βόβορας από τους παίχτες του. Ναι, Γρηγόρη, ο Γιώργος Βόβορας ζήτησε από τους καλαδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ περισσότερη ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας και να αλλάζουν κατευθύνσεις πιο γρήγορα, καθώς αυτό είναι το κλειδί, θεωρεί, μέχρι και το τέλος της δεύτερης περίοδου. Είναι αλήθεια ότι είναι προβλέψιμες οι επιθέσεις του ΑΠΟΕΛ, ιδιαίτερα αφού όλοι περιμένουν από τον αρχηγό, τον Κούνα, ο οποίος τώρα είναι στον πάγκο φυσικά, να κάνει την διαφορά. Απόλπι σε ένα περίεργο εφνιδιασμό, ένα εναντίον όλων, σταμάτησε για να κάνει το σούδα, στόχησε. Νεύρα στον πάγκο του Απόλλωνα, έτσι Αντρέα, για αυτή την προσπάθεια του Απόλπι. Εδώ ο Μπίξ. Στάντλεϊ ξανά αστοχός, Μπίξ όμως εκεί, ένας εναντίον δύο, μαζεύει το επιθετικό rebound και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ πιο δυνατός εκεί από τον Ηλιάδη ο Μπίξ. Απόμπι. Ηλιάδης προσποιείται, πάει μέχρι μέσα. Πολύ έξυπνη προσπάθεια εδώ, όμως τον πρόλαβε ο Σιζόπουλος αυτή την φορά και έκλεψε την μπάλα. Μία καλή άμυνα λοιπόν τώρα και για το ΑΠΟΕΛ από τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο. Το φάουλ το οποίο κέρδισε τώρα ο Στάνλεϊ από τον Γεωργίου. Εδώ ξανά εσείς, καθαρή φάση. Πάμε στον Ανδρέα. Συνεχίζουν να γίνονται πάρα πολλά λάθη επιθετικά από πλευράς Απόλλωνα και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αφήνει καθόλου ικανοποιημένο τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Όντως, αρκετά τα λάθη και από τις δύο ομάδες, ιδιαίτερα όμως από πλευράς Απόλλωνα. Την ώρα που εδώ ο Μπίξ πάει να πάρει το παιχνίδι στις πλάτες του. 32-29. 3-30 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και τώρα η Ηλιάδης με τον Κούνα. Περιμένει ο Πέτουέι την μπάλα, θα την πάρει. Αντίπαλος του είναι ο Ράμσεϊ, είναι πιο δυνατός ο Πέτουέι. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούν εκεί το μισμάτς. 3 δευτερόλεπτα όμως τώρα, Απόμπι, φοβερή προσπάθεια εκεί. Αστόχησε Γεωργίου όμως το επιθετικό. 32-31 με τη λήξη του χρόνου εκεί ο Γεωργίου θα πάρει το επιθετικό rebound και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Να λοιπόν ο Απόλλωνας, ο οποίος παίρνει πόντους και από τους Κύπριους παίχτες, τους οποίους έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής. Γιατί ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα του κύριου Γρήβα ότι θα χρειαστεί συνεισφορά όλων των παιχτών για να μπορέσει ο Απόλλωνας να κάνει φέτος την διαφορά, να συνεχίσει την εξαιρετική του πορεία στο πρωτάθλημα και φυσικά να συνεχίσει και να φτάσει στους 4 του κυπέλου. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση πόσο ο Γεωργίου εκμεταλλεύτηκε την άστοχη προσπάθεια του Pat Way. Πήρε την μπάλα και την άφησε στο καλάθι. Κακή παραφορά από τον Απόμπι πάντως. Την προλαβαίνει ο Pat Way πιο ψηλά από όλους. Η διαφορά στον πόντο, εξαιρετικό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Απόμπι. Πρόβλημα εκεί φαίνεται να υπάρχει στον ΑΠΟΕΛ με τον Στάνλεϊ. Έγινε το κλέψιμο, Ηλιάδης, νέα εξαιρετική πάσα στον Μακρέι αυτή την φορά, αστόχησε, αλλά θα πάρει δύο βολές. Είδαμε τον Μπέρλι Στάνλεϊ να σταματά την προηγούμενη προσπάθεια. Εδώ έγινε το κλέψιμο πάνω στον Ράμσεϊ. Ο Ηλιάδης την έδωσε στον Μακρέι, ο οποίος κέρδισε δύο βολές. Ο Αθανασίου του δίνει την μπάλα και αυτός ευστοχεί στην πρώτη. 32-32, πρόβλημα για το ΑΠΟΕΛ. Δύο φάουλ έχει ο Μπίξ και ο Παντούρης, γι' αυτό και βρίσκεται τόση ώρα στον πάγκο.
ενώ για το Αποέλ, για τον Απόλλωνα, με συγχωρείτε, με δύο φάουλ και παροπλισμένος είναι ο Chris Brausel. Stanley παίρνει το σκριν εκεί, εστουτάρει ελεύθερος, αστοχή όμως. Το σκριν από τον Ramsey, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ενώ πολύ σωστά με διορθώνει ο Ανδρέας. Δύο φάουλ έχει και ο Μέισον. Φυσικά θα συμφωνήσει μαζί μου, Ανδρέα, ότι η απουσία του Μπράουζερ πονάει σαφώς περισσότερο τον κύριο Παπαδόπουλο, αφού είναι αλήθεια ότι ο Μέισον ακόμη ψάχνεται. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Γρηγόρη, καθώς ο Μέισον όση ώρα αγωνίστηκε και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο δεκάλεπτο δεν έχει βοηθήσει σε κανένα σημείο τον Απόλλωνα. Εδώ ο Ηλιάδης προσπαθεί να σώσει μία ακόμη μπάλα. Όμως ένα ακόμη λάθος για λογαριασμό του Απόλλωνα. Πολλές επιπόλαιες ενέργειες, απρόσεχτες πάσες από έμπειρους καλαθοσφαιριστές. Έμπειρους όσο αφορά περισσότερο το ότι δεν είναι το πρώτο τους παιχνίδι, ούτε το πρώτο τους ντέρμπι. Εδώ νέο κλέψιμα από τον Γεωργίου στον Ηλιάδη, ο οποίος πάει μόνος με αντίπαλο τον Κούνα. Κανένα πρόβλημα, ο Στέφανος Ηλιάδης κάνει τα πάντα σήμερα στο παρκέ, 32-35. Και νομίζω, Ανδρέα, ότι ούτε ο κύριος Παπαδόπουλος ή ο κύριος Γρίβας δεν περίμεναν ότι το βαρόμετρο σήμερα θα ήταν ο Στέφανος. Σαφώς και κανείς δεν περίμενε τον Στέφανο Ηλιάδη να είναι το βαρόμετρο. Μόλις σήμερα έχει επιστρέψει και είναι πολύ σημαντική η επιστροφή του για τον Απόλλωνα. Εδώ μια κακή προσπάθεια για follow γκάρφουμε από τον Ramsey. Ηλιάδης μόλις στο δεύτερο του παιχνίδι μετά την επιστροφή του, έπαιξε λίγο και στον αγώνα με τον Κεραυνό. Ηλιάδης εδώ διστάζει, παίρνει τον drive. Αυτή την φορά η μπάλα θα του παίξει άσχημο παιχνίδι παρά την καλή προσπάθεια του νεαρού. Εδώ Αποπή θα κάνει το φάουλ πάνω στον Βασίλη τον Κούνα, ο οποίος έχει λίγα νεύρα. Ενώ ανάσες τώρα για τον Στέφανο τον Ηλιάδη, ο οποίος αποσύρεται και δέχεται τα συγχαρητήρια όλων στον πάγκο. Ενώ στο παρκέ θα περάσει ο Μέισον με δύο φάουλ και ο νεαρός ο Κωνσταντίνος ο Γρίβας, στα 19 του χρονιά, στη θέση του Απόπη. Κούνας παίρνει τα βήματα για τον drive, γυρνάει με μια ωραία fadeaway κίνηση, αστοχή. Εκεί ο Ramsey για την διεκδίκηση του rebound, όμως η μπάλα ξανά για τον Απόλλωνα. Και έχουμε time out. Ενώ εσείς βλέπετε την Σόνια Παπαδοπούλου και την αδελφή του Tyler Biggs. Σόνια Παπαδοπούλου, η γυναίκα του Biggs, αγωνίζεται παρέα φυσικά με την αδελφή του Τάιλερ στην γυναική ομάδα των Γαλαζοκυτρίνων. Πάμε στον Ανδρέα γρήγορα. Ναι, γρήγορα αυτό που ζήτησε ήταν υπομονή σε αυτήν την τελευταία επιθετική προσπάθεια για τον Απόλλωνα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, την οποία δεν επέλεξε η ομάδα του. Λοιπόν, έγινε το λάθος και τώρα ευνηδιασμός με τον Γρίβα να στοχεί. Το επιθετικό ριμπάλα από τον Μέισον όμως δεν τα καταφέρνει μόνος να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Γρίβας εκεί κέρδισε την μπάλα, αλλά έκανε βήματα από το πάθος του εκεί να κερδίσει ουσιαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα για την ομάδα του. Ένα δευτερόλεπτο για το Αποέλ, ουσιαστικά επαναφορά και σουτ. Ενώ εσείς βλέπετε εδώ ξανά ο Μέισον έδωσε στον Γρίβα, κακό τελείωμα από τον Γρίβα. Ο Μέισον πήρε το επιθετικό, αστόχησε μόνος. Εδώ μια μονομαχία, μπίξ Γρίβα. Νικητής ήταν ο Γρίβας, αλλά έκανε τα βήματα. Κούνας μακρινή πάσα. Εδώ ο Τέρνερ πήρε την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι άλλο. Τέλος λοιπόν, πρώτο ημίχρονο. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στο Λευκό Θεό. Άλλη μια ζωντανή μετάδοση της Cita Vision. 32-35 ο Απόλλωνας προηγείται του Αποέλ. Να δούμε όμως και λίγο τι λένε τα στατιστικά των δύο ομάδων. 4 στις 5 βολές για το Αποέλ, 4 στις 12 για τον Απόλλωνα. Τραγικό ποσοστό του 33% για τους Λεμεσανούς. 14 στις 22 προσπάθειες 2 πόντων για το Αποέλ, 11 στις 21 για τον Απόλλωνα. Βλέπουμε όμως τα τρίποντα
0 στα 9 είναι, όχι 0 στα 11 για τους γαλαζοκίτρινους, ενώ από όλα έχει ευστοχίσει σε 3. Τα rebound είναι πάνω κάτω τα ίδια. Στα λάθη ο Απόλλωνας έχει 12 λάθη. Assist 6-6. Κλεψίματα. Προηγείται το ΑΠΟΕΛ με τον Σιζόπουλο να έχει κάνει ήδη 4 κλεψίματα. Στα φάουλ επίσης είναι μόλις ένα φάουλ διαφορά. Η διαφορά όμως στα φάουλ ουσιαστικά εκείνο που είναι το πραγματικό πρόβλημα είναι το ότι υπάρχουν παίχτες φορτωμένοι με φάουλ. Ο Μπίξ είναι φορτωμένος με 3 για το ΑΠΟΕΛ. Πρόβλημα για τον Απόλλωνα και ο Παντούρης με 2. Πρόβλημα υπάρχει για τον Απόλλωνα με τον Μέισον. Πρόβλημα, τέλος πάντων. Το λέγαμε και με τον Αντρέα προηγουμένως ότι ο Μέισον ίσως να κάνει και καλό το ότι κάθεται στον πάγκο σήμερα. Παίρνει περισσότερο χρόνο ο Στέφανος Ηλιάδης, ο οποίος αν βάλει και λίγη μυκή μάζα πάνω του Αντρέα, ίσως να μιλάμε για το επόμενο next big thing του κυπριακού μπάσκετ στη θέση του playmaker. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος και εξαιρετικός playmaker ο Στέφανος Ηλιάδης, ο οποίος παρά το ότι είναι μικρός όμως του δίνει και ένα πλεονέκτημα αυτό, το να ελίσσεται και να έχει γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης ο συγκεκριμένος καλαθοσφαιριστής. Πολύ ωραία τοποθέτησή σου, Ανδρέα. Όλα έτοιμα όμως για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με αλλαγή το ΑΠΟΕΛ σε σχέση με το πρώτο ημιχρόνο, όπως και ο Απόλλωνας. Έξω Μέισον για τον Απόλλωνα, μέσα ο Ηλιάδης. Για το ΑΠΟΕΛ έξω ο Στάντλεϊ, επίσης έχει απογοητεύσει. Ο Κούνας στην θέση του, Κούνας ο οποίος ούτε αυτός έχει τραβήξει σήμερα. Περιμένει σαφώς περισσότερα ο κύριος Βόβορας από τον αρχηγό του. Ηλιάδης όμως στην πρώτη οργανωμένη επίθεση για τον Απόλλωνα. Απόπι με τον Κούνα πάνω του. Μακρέι. Εδώ Πέτουέι, άλλο ένα κάρφωμα. Η πάσα που ήταν από τον Μπρόζερ. Και ο Μακρέι θα φτάσει τους 6. Με εισάριθμα με 3 καρφώματα. Έχασε φυσικά και ακόμη 2-3 πολύ εύκολες προσπάθειες. Εδώ λίγο έλειψε να χάσει τον έλεγχο της μπάλας ο Τζάρετ. Λίγο χρόνος, δεν το πήραν χαμπάρι η του ΑΠΟΕΛ. Η πολύ ομαδικότητα καμιά φορά δεν χρειάζεται. Είδαμε εδώ ο Τέρνερ γυρνάει στον Κούνα, δέχθηκε τον μπλοκ και στη συνέχεια παρά να σουτάρει αμέσως επέλεξε να δώσει την πάσα. Αποδείχθηκε λαθασμένη επιλογή, γιατί πολύ απλά δεν είχε τον χρόνο για τέτοια ενέργεια. Μπράουζερ γυρνά ωραία με πλάτη, fade away shoot. Νικά κατά κράτος τον Μπίξ, ο οποίος τον μαρκάρει με σχετική απόσταση, αφού δεν μπορεί να τον κοντράρει στα ίσα, λόγω του ότι είναι φορτωμένος με 3 φάουλ και ρισκάρει λίγο ο κύριος Βόβορας, έχοντας τον Μπίξ από την αρχή στο παρκέ. Εδώ ακόμη μια άστοχη προσπάθεια για τον Ντούμποϊς και τώρα Ηλιάδης διστάζει ένα τρίποντο από τον Απόμπη. 32-42, φοβερό ξεκίνημα από τον Απόλλωνα. Εδώ μια πολύ ωραία οργανωμένη επίθεση, δευτερεύον ευνηδιασμός λοιπόν για τους γαλάζιους της Λεμεσού. Ανεβάζουν διαφορά για πρώτη φορά στους 10. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Ενώ βλέπετε και τον Νάσιο τον Κυριάκου, ο οποίος είναι ο άλλος playmaker της ομάδας του Απόλλωνα. Όμως σήμερα, μετά και την εξαιρετική εμφάνιση του Ηλιάδη, είναι ακόμη στον πάγκο. Αντρέα, πρέπει ο κύριος Βόβορας να δάψει, λέει, για τα καλά στους παίχτες του και σίγουρα τώρα θα ακούσουν ακόμη περισσότερα μετά το αντιαθλητικό φάουλ το οποίο κάνει ο Τάιλερ Μπίξ. Είναι το τέταρτο και στέλνει τον Μπράουζερ για δύο βολές, για μία βολή και επαναφορά από έξω. Αντρέα,
ο Γιώργιος Βόβορας, ο οποίος ζήτησε από τους καλαθοσφαιριστές του Αποέλ σερί. Αυτό ήταν το μήνυμα που δόθηκε στο προηγούμενο time-out. Ζήτησε σερί για να επιστρέψουν στο παιχνίδι, γιατί αυτή τη στιγμή οι γαλαζοκίτρινοι είναι εκτός διεκδίκησης, καθώς βρίσκονται σε διψήφιο αριθμό πόντων πίσω από τους γαλάζιους της Λέμεσου. Αν ο Απόλλωνας έβαζε και τις βολές, θα μιλούσαμε για ένα τεράστιο βήμα προς την νίκη σήμερα. 32-43, μία στις δύο βολές για τον Μακρέι, ο οποίος αθόρυβα έχει φτάσει τους 14. Εδώ κακή προσπάθεια από τον Ηλιάδη, υπερβάλλοντας δήλωσε το από τον νεαρό, και τώρα κάνει το φάουλ πίσω στον Στάνλι. Το δεύτερο φάουλ του Στέφανου του Ηλιάδη. Κούνας παίρνει τον drive, δυσκολεύεται και να δει ελεύθερη πάσα. Την έδωσε την πάσα, αλλά πρώτα έγινε το φάουλ. Εδώ ξανά, πώς πέρασε ο Κούνας τον Petway, ο οποίος κατά την κάθοδό του έπεσε πάνω του και του έκανε το φάουλ. Νέα 14 δευτερόλεπτα για τους γαλαζοκιτρίνους. Με τον Μπόρελ Στάνλεϊ. Και τώρα Κούνας παίρνει το σκριν από τον Ράμψεϊ για τρεις, άστοχος. 0 στα 10 για τα Αποέλ. Εδώ Appleby πήγε να τα κάνει όλα μόνος. Κέρδισε όμως το φάουλ και δύο βολές. Και ευκαιρία για τον Απόλλωνα να ανεβάσει την διαφορά μέχρι και τους 13 πόντους. Για να δούμε αν ο Appleby εκμεταλλευτεί αυτό το ζευγάρι των ελευθέρων βόλων. Ενώ επέστρεψε και ο Ανδρέας ο Σιζόπουλος, μήπως και του δοθεί ευκαιρία να πετύχει κάποιο μακρινό σουτ. Είναι άστοχος και αυτός σήμερα, όπως φυσικά και όλοι οι συμπαίχτες του. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ξεχωρίζει. 2-2 για τον Appleby. 32-45 από την ώρα που ο Ανδρέας μας μετέφερε τις οδηγίες του κύριου Βόβορα. Βλέπουμε ένα Αποέλ ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζήτησε ο προπονητής του, έτσι Ανδρέα? Όντως Γρηγόρη, δεν βγαίνουν οι πάσες, πολλά τα λάθη, δεν υπάρχουν τελειώματα των φάσεων. Σπατάλη του χρόνου στις επιθετικές προσπάθειες των γαλαζοκιτρίνων. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει καθαρό μυαλό. Ανδρέα, στο πρώτο ημίχρονο βλέπαμε έναν Απόλλων να κάνει επιπόλαια λάθη, να μην μπορεί να αλλάξει μισή σωστή πάσα. Δώσαμε κάπου και το αβάντζο του μικρού rotation και των νεαρών παιχτών που έβαζε μέσα ο κ. Παπαδόπουλος. Βλέπουμε ένα Αποέλ γεμάτο εμπειρία να κάνει λάθη παρόμοια με αυτά του Απόλλων στο πρώτο ημίχρονο και να χάνει και την διαφορά στο σκορ. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Γρηγόρη. Έχει πάρει ουσιαστικά την σκυτάλη από τα λάθη του Απόλλωνα στο πρώτο δεκάλεπτο, σε πολύ χειρότερο βαθμό φυσικά η ομάδα του Αποέλ, και πλέον βλέπει την διαφορά στους συν 13. Ο Απόλλωνας έχει πλέον και βολές στην διάθεσή του. Θα πρέπει να επιστρέψουν σύντομα αν θέλουν να μείνουν στην διεκδίκηση της πρόκρισης οι γαλαζοκίτρινοι. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα για το Αποέλ, το οποίο έχει και τον Παντούρη τώρα με 3 φάουλ. Ενώ στο παρκέ πέρασε ο Νάσος ο Κυριάκου αντί του Ηλιάδη. Τρίποντο για τον Απόλλωνα, άστοχο όμως εκεί. Αν είναι δυνατόν, πετάχτηκε μόνο ο Appleby, έχασε την μπάλα στη συνέχεια φυσικά, αλλά ήταν ο μόνος ο οποίος εμφανίστηκε εκεί για τη διεκδίκηση του rebound. Κούνας, νέα κακή προσπάθεια για τα Αποέλ, νέο λάθος και τώρα Appleby στον ευνηδιασμό. Εξαιρετική προσπάθεια, η assist και νέο lay-up. Εδώ ξανά ο Appleby, φοβερή πάσα, non-look πάσα στον browser. Καλάθι 32-47, νέο time-out από τον κύριο. Πίεση στο κατέβασμα της μπάλας ζήτησε ο τεχνικός του Αποέλ, ο Γιώργιος Βόβορας, καθώς θεωρεί ότι αυτός είναι ο τρόπος η ομάδα του να μπορέσει να επιστρέψει σε αυτό το παιχνίδι.
Δεν ξέρω, Ανδρέα, κατά πόσον τα έψαλε για πρώτη φορά στους παίχτες του. Ενώ εδώ κέρδισε το φάουλο ο Ράμσεϊ. Ναι, Ανδρέα. Είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρει το σκορ, ζήτησε πίεση στο κατέβασμα της μπάλας και να συγκεντρωθούν περισσότερο οι καλαθοσφαιριστές των καλαζοκιτρίνων. Η συγκέντρωση είναι το παν, το είδαμε άλλωστε στο πρώτο ημίχρονο εκεί όπου το ΑΠΟΕΛ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δύο βολές τώρα για το Ράμσεϊ και ευκαιρία να σκοράρει το ΑΠΟΕΛ μετά από πάρα πολλή ώρα. Το καταφέρνει ο Ράμσεϊ, ο οποίος είναι από τους διακριθέντες στην γενική μετριότητα σήμερα του ΑΠΟΕΛ. Στους 10. Και τώρα Κυριάκου. Μακρέι. Πάσα μέσα, double team. Καλή άμυνα τώρα για το ΑΠΟΕΛ. Ράμσεϊ τρέχει, Σιζόπουλος στον ευνηδιασμό. Θα τελειώσει την φάση μόνος του. Δεν θα ευστοχίσει, θα πάρει όμως δύο βολές. 34-47. Και ευκαιρία για τον Ανδρέα Σιζόπουλο, ο οποίος μετρά μία ευστοχή βολή. Σε ένα ραντεβού με την γραμμή των βολών στο πρώτο ημίχρονο. Σιζόπουλος ευστοχή. Σιγά σιγά πέφτει η διαφορά στους 12. Και τώρα στους 11. Ένα σερί 4-0. Μικρό σερί αλλά απαραίτητο αν θέλει το ΑΠΟΕΛ να μειώσει την διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό πόντων πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Φυσικά υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος. Από B. Κυριάκου για τρεις βρέθηκε ελεύθερος. Καλό σουτ, άστοχο όμως. Ξανά από B. Από το επιθετικό rebound του Petway. Θα πάρει το screen. Δύσκολη προσπάθεια, φοβερό καλάθι από τον Άπομπι. Και 36-49. Στάνλεϊ. Παντούρης. Τέρνερ. Παντούρης, δύσκολη προσπάθεια με ταμπλό. Ούτε τώρα θα ευστοχίσει τα ΑΠΟΕΛ. Δύο καλές προσπάθειες των γαλαζοκιτρίνων. Ανδρέα από Σιζόπουλο και Παντούρη είχαν την ευκαιρία να πετύχουν τον goal foul, αλλά τελικά θα πάρει τώρα και ο Παντούρης μόνο τις βολές, έτσι. Μια χρυσή ευκαιρία οι δύο προηγούμενες προσπάθειες για να μπορέσει να πετύχει καλά και φάουλ και να μειώσει περαιτέρω την διαφορά από ΑΠΟΕΛ Γρηγόρη. Παντούρης θα πετύχει τουλάχιστον την πρώτη βολή. 37-49. Άστοχος στην δεύτερη. Το rebound από τον Μπράουζελ. Κυριάκου. Petway με τον Τέρνερ πάνω του και τώρα Κυριάκου ξανά στα 11 δευτερόλεπτα. Κυριάκου με μια ωραία σταυρωτή κοφτή τρίπλα στον Μακόι. Αυτός είναι άστοχος. Ο Τόνι Μακρέι, ο οποίος είναι σε καλή βραδιά απόψε. Στάνλεϊ, Παντούρης για τρεις, το έχει ανάγκη τα ΠΟΕΛ. Άστοχος όμως ο Παντούρης, ακόμη ψάχνει το πρώτο του σου τριών πόντων. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο του το ΑΠΟΕΛ. Την ώρα που ο Απόλλωνας, αν και αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στις τελευταίες επιθέσεις για να εκτελέσει κάποια σουτ, είναι μπροστά με 12. Νέο τρίποντο άστοχο αυτή την φορά για τον Απόλλωνα με τον Μπρόζελ. Την ώρα που ο Παντούρης παίρνει τα βήματα, δίνει στο Σιζόπουλο για τρεις. Εύστοχος ο Ανδρέας ο Σιζόπουλος, 40-49. Πρώτο εύστοχο τρίποντο για το ΑΠΟΕΛ και time out εσπευσμένα από τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα πρέπει να έχει πολλά παράπονα από τους παίχτες του από το πλην, από το συν 15, τώρα είναι μόλις στο συν 9. Βλέπετε εδώ τα σουτ τριών πόντων, 1 στα 14 για το ΑΠΟΕΛ, 4 στα 12 για τον Απόλλωνα. Έπεσε το ποσοστό, χάλασε πάρα πολύ το ποσοστό των γαλάζιων στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ βλέπετε εσείς και τον
λιγοστό η αλήθεια είναι κόσμο του ΑΠΟΕΛ, το οποίο πάντως δίνει την δική του μάχη στην εξέδρα και βοηθά την ομάδα του στο να κάνει αυτό το comeback. Από τους 15 η διαφορά στους 9, ενώ στην εξέδρα αριστερά μου βρίσκεται και ο τεχνικός της Ομόνιας, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, κάνει το δικό του scouting. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος αποτέλεσε καλαθοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ στο παρελθόν. Πάμε όμως στον Ανδρέα να δούμε τι παράπονα θα είχε μάλλον ο κύριος Παπαδόπουλος, έτσι Ανδρέα? Ναι Γρηγόρη, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ζήτησε από τους καλαθοσφαιριστές του Απόλλωνα να προσέξουν κυρίως την πρώτη πάσα από τους καλαθοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ και ζήτησε να σταματήσουν αυτά τα σούτ τριών πόντων υποπίεση. Τα σούτ τριών πόντων τα οποία προέρχονται από την εξαιρετική άμυνα του ΑΠΟΕΛ, ενώ εδώ μια περίεργη προσπάθεια για drive από τον Μπράουζερ. Βρήκε στο follow ουσιαστικά εκεί ο Πέτουέι την ευκαιρία να πετύχει ακόμη ένα καλάθι, να φτάσει τους 8 και να είναι πολύ κοντά σε ένα double-double με πόντους και rebound. 40-51. Επέστρεψε ο Στέφανος ο Ηλιάδης. Από την ώρα που πήγε στον πάγκο, Ανδρέα, δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι ο Απόλλωνας έχασε το καθαρό μυαλό. Όντως, Γρηγόρη, είναι καλαθοσφαιριστής βαρόμετρο για τον Απόλλωνα και βρίσκεται σε πραγματικά εξαιρετική βραδιά ο Στέφανος Ηλιάδης. Εδώ η τελευταία προσπάθεια του Άκοπη, η οποία ήταν ευστοχή και διαφορά ξανά στους 13. Ο Απόλλωνας ξύπνησε από το time-out και τις φορές που άκουσαν οι παίχτες του. Παντούρης παίρνει τον drive με τον Ηλιάδη κολλημένο παρά τον Σανδέλα. Το rebound από τον Μπράουζουελ και τώρα Απόμπι. Το φάουλ από τον Παντούρη στον Μακρέι. Όχι. Επιθετικό βήματα. Βήματα δόθηκαν λοιπόν, ευχαριστώ Ανδρέα. 40-53. Αν ήταν φάουλ θα ήταν το τέταρτο του Παντούρη και εκεί θα μιλούσαμε για πολύ σοβαρά προβλήματα. Εδώ όμως μπορεί να πω να μην έκανε το λάθος πριν. Λίγο έλειξε να το κάνει τώρα μόνο στο Στάνλεϊ. Σιζόπουλος, δύσκολη προσπάθεια. Τέρνερ είναι η τρίτη φορά που κάνει το ίδιο λάθος. Ηλιάδης. Εξαιρετικό κοντρόλ από τον Ηλιάδη. Τον ματιάσαμε εδώ. Την έχασε. Στάνλεϊ θα τη δώσει στον Παντούρη. Τουλάχιστον ξέρει ότι με τον Παντούρη μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι, αφού σήμερα δεν του βγαίνει τίποτα του Στάνλεϊ. Απόμπι. Στον πάγκο Κούνας, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει σήμερα. Ηλιάδης με τον Σιζόπουλο πάντα πάνω του. Μπράζουελ για τρεις, άστοχος. Και τώρα τρέχει ο Στάνλεϊ να βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Τώρα επιστρέφει ο Λάρι Τέρνερ. Φάουλ. Το οποίο κάνει ο Μακρέι. Πάνω στον Στάνλεϊ και δύο βολές, ενώ επιστρέφει και ο Μέισον αντί του Μπράσουελ. Δύο βολές για τον Στάνλεϊ. Αν μη τι άλλο, από την γραμμή των βολών ευστοχή. ...43-53... Και τώρα η αφορά στους 9. Τώρα γίνεται αυτό που ζήτησε ο κύριος Βόβορας. Full court defense λοιπόν. Δεν θα σώσει την μπάλα ο Απόμπι. Το λάθος από τον Στάνλεϊ, ο οποίος προσπαθεί να μας διαψεύσει, έτσι Ανδρέα. Προσπαθεί να μας διαψεύσει ο Στάνλεϊ, πετυχαίνοντας εκεί τις δύο βολές. Τώρα παίζει μια εξαιρετική άμυνα πάνω στον Απόμπι. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει πάρει
πάρει φωτιά αν θέλεις σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Όντως, Γρηγόρη είναι καλαθοσφαιριστής ο οποίος προσπαθεί τουλάχιστον να σημάνει την αντεπίθεση για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Η διαφορά παραμένει σε αρκετά υψηλή τιμή μέχρι στιγμής στους 9 πόντους, όμως έχει πλησιάσει σε σχέση με το που βρισκόταν προηγουμένως. Λάθος για το ΑΠΟΕΛ στην προηγούμενη φάση, εδώ με τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο, και έτσι ο Απόλλωνας έχει την ευκαιρία να αυξήσει ξανά την διαφορά σε διψήφιο αριθμό ποντών. Αμφότερες οι ομάδες έχουν τον πόνους των βολών. 10 δευτερόλεπτα για τον Απόλλωνα. Ο Μέισον, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Λάθος, Απόλμπι στα 2 δευτερόλεπτα. Για 3 υποπίεση, φοβερό τρίποντα από τον Απόλμπι. 44-56. Μία επίθεση η οποία φαινόταν χαμένη. Εδώ ξανά ο Απόλμπι. Φοβερή προσπάθεια. Μία επίθεση την οποία λοιπόν φαινόταν χαμένη. Ο Μέισον κρατούσε την μπάλα 13 δευτερόλεπτα. Δεν ήξερε τι να την κάνει. Την έδωσε την ώρα που έπρεπε. Και ο Απόλμπι το εκμεταλλεύτηκε δεόντως, ενώ εδώ ο Τέρνερ μετά από ώρα βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι. 46-56 είναι Ανδρέα. Ο οποίος είναι πραγματικά άξιος συμπαραστάτης του Στέφανου Ηλιάδη. Απόλμπι, Μακρέι και Ηλιάδης είναι σήμερα η τριάδα. Δεν πρέπει να λησμονούμε για τη φοβερή προσπάθεια του Πέντουε φυσικά, ενώ βλέπουμε και τα στατιστικά του Απόμπι απίστευτα, 2 στις 2 βολές, 30 στα 5 τρίποντα, 3 στα 4 τρίποντα, 17 πόντι από τον Αφάνα του Απόλλωνα, ο οποίος εδώ κέρδισε το φάουλ και θα πάει για 2 βολές. Τα δευτερόλεπτα απομένουν στη συνέχεια για το ΑΠΟΕΛ, ενώ ο Στάνλεϊ τα έλεγε με τον Τέλη Χατζησολομού. 2 βολές λοιπόν για τον Απόμπι. Εδώ βάζει τρίποντα υποπίεση, θα χάσει την ελεύθερη βολή. Για να δούμε όμως, μη λέμε περισσότερες κουβέντες. 46-58, 7 δευτερόλεπτα. Στάνλεϊ επιλέγει να πάει μέχρι μέσα μόνος. Πολύ ωραία προσπάθεια, μεγάλο καλάθι από τον Μπούρελ Στάνλεϊ. 48-58, έκτος τέταρτος πόντος από τον Στάνλεϊ. Εδώ ξανά το cost to cost. Περνά όλο το γήπεδο μόνος και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Έχουμε το τέλος λοιπόν της τρίτης περίοδου. Η διαφορά στους 10 πόντους για τον Απόλλωνα. Όσον αφορά τον Απόλλωνα, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος αυτό που ζήτησε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο είναι υπομονή στο κατέβασμα της μπάλας και κυρίως αποφυγή των εύκολων λαθών και των σιούτ τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη προσπάθεια. Πολύ σωστά, για να δούμε αν ο Απόλλωνας φυσικά ακολουθήσει τις οδηγίες του προπονητή του, γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει περισσότερο με ενστικτό. Εδώ ίσως να υπήρχαν και βήματα από τον Στάνλεϊ. Σημασία έχει πάντως ότι άφησε την μπάλα στο καλάθι με μια εντυπωσιακή πιρουέτα. 50-58. Είχε προηγηθεί ένα άστοχο τρίποντο του Απόμπι. Και εδώ Πέντουεϊ, μια πάσα χωρίς λογική. Η μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των παιχτών του Απόλλωνα. Εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιχτών του στο ξεκίνημα του δευτέρου, του τετάρτου δεκαλέπτου. Εδώ ένα πεδαριώδες λάθος από τον Μπράσγουελ, ενώ προηγουμένως είχε κάνει το τέταρτο του φάουλο Γρηγόρης ο Παντούρης. Στάνλεϊ. Σιζόπουλος. Ναι! 53-58 και ο Ανδρέας Σιζόπουλος βάζει φωτιά στον αγώνα με το δεύτερο εύστοχο του τρίποντο. Χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ τους πόντους του Σιζόπουλου. Και τώρα Ηλιάδης. Εδώ θα μετρήσει το πόσο ήρεμα μπορεί να παίξει το ΑΠΟΕΛ. Και εδώ αντιαθλητικό φάουλ προ
προσπαθώ να κατανοήσω τι έκανε εκεί ο Πέτουεϊ. Κατέβασε τον αντίπαλό του κυριολεκτικά από τον αέρα, χωρίς λογική. Ρίχνω μια κλεφτή ματιά στον πάγκο του Απόλλωνα και τραβάνε τα μαγιά τους από την έμπνευση του σέντερ της ομάδας τους. Αντρέα, είμαι περίεργος να ακούσω τι φορές θα βάλει τώρα ο κ. Παπαδόπουλος στο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά στους καλαδοσφαιριστές του Απόλλωνα, βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί όρημα για τα τελευταία λάθη τα οποία έγιναν από πλευρά των γαλάζιων της Λεμεσού. Ζήτησε οριμότητα. Αυτό είναι το σύνθημα από τον πάγκο του Απόλλωνα. Δύο στις δύο βόλες από τον Στάντλε και διαφορά από τους 10 στους 3 μέσα σε λιγότερο από 1,5 λεπτό. Να λοιπόν το Αποέλ, το οποίο δείχνει να έχει σφιγμό και να είναι έτοιμο για μια μεγάλη ανατροπή. Εδώ Σιζόπουλος δίστασε, όχι όμως και ο Στάντλε, ο οποίος έχει πάρει φωτιά. 58-58 με τον Στάντλε μέχρι στιγμής να είναι ένας από τους χειρότερους παίχτες του Αποέλ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σήμερα όμως φαίνεται να θέλει να κλείσει στόματα, να θέλει να διαψεύσει όλους όσους βιάστηκαν να τον κρίνουν και κάνει ένα τρομερό παιχνίδι. Πέτουεϊ τώρα, δύσκολη προσπάθεια, 58-60. Κούνας. Η διαφορά στους 2 για τον Απόλλωνα, διαφορά που είχε φτάσει μέχρι και τους 15. Στάνλεϊ. Διστάζει, θα δώσει στον Βασίλη τον Κούνα. Θα πάει μέχρι μέσα. Νέο φάουλ αυτή την φορά ξανά από τον Πέτουεϊ, ο οποίος νομίζω ότι έχει χάσει ουσιαστικά, έχει χαλάσει την ψυχολογία του, τα συνεχόμενα καλάθια τα οποία έχει δεχθεί από τον drive των αντιπάλων του. Και τώρα θα βγει για να περάσει στην θέση του Γεωργίου περισσότερο για να ηρεμήσει ουσιαστικά ο Πέτουεϊ. Γιατί όσο φιλότιμος και να είναι ο Μάριος ο Γεωργίου, δεν μπορεί να προσφέρει όσα προσφέρει ο καλός και ψύχρεμος Πέτουεϊ. Κουνάς, 60-60. Νέα ισοπαλία. Άποπη. Τον πιέζει εκεί. Νέο κλέψιμο στο Ράμσεϊ και προβάδισμα 62-60 και ο Απόλλωνας πάει να βγάλει τα μάτια του. Ο Κούνας τώρα κάνει το φάουλ και ο κόσμος τώρα, Αντρέα, ο κόσμος έχει αρχίσει να δίνει τον δικό του παλμό. Αποτελεί, όπως μας είχε πει και ο Ασίκαλης, ο κύριος Ασίκαλης, τον έκτο παίχτη ουσιαστικά του Αποέλ, έτσι. Ακριβώς, Γρηγόρη, οι καλαθοσφαιριστές του Αποέλ έχουν σημάνει αυτή την αντεπίθεση και ο κόσμος των γαλαζοκυτρίνων ακολουθεί από τις εξέδρες του Λευκόθεου. Εδώ βλέπουμε και τον Στάνλεϊ τώρα να πανηγυρίσει και τον Κούνα με τον Παντούρη να προσπαθούν να ξυπνήσουν ακόμη περισσότερο τον κόσμο. Εδώ ένα ακόμη λάθος γράφτηκε για τον Ηλιάδη. Τον double team από Κούνα και Ράμσεϊ, ήρθε και ο Στάνλεϊ από την άλλη πλευρά. Ουσιαστικά δόθηκε βελάκι και το βελάκι έδειξε από ελ. Στάνλεϊ. Θα πάρει το screen. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος. Ράμσεϊ. Στα 4 δευτερόλεπτα. 2. Κούνας, πολύ σημαντικό σουτ. Άστοχος, αλλά εκεί είναι ξανά ο Στάνλεϊ. Απίστευτο παιχνίδι από τον Στάνλεϊ, ο οποίος βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος. Πραγματικά, εδώ, κακό σουτ από τον Κούνα, αλλά και ο Στάνλεϊ παίρνει το επιθετικό ριμπάου και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Η διαφορά στους 4 για τα Αποέλ για πρώτη φορά μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Κακή προσπάθεια για τον Απόλλωνα, το rebound από τον Ηλιάδη, μπάλα όμως στο Σιζόπουλο, ο οποίος βγάζει ευνηδιασμό. Ο Απόλλωνα δεν θα καταφέρει να κλέψει και ο Παντούρης 66-60. Νομίζω, Αντρέα, το Αποέλ έχει βρει το ρυθμό του, έχει πάρει φωτιά
και έχει πλέον τον πρώτο λόγο στην υπόθεση πρόκριση. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Γρηγόρη, έχει αρχίσει να μιλάει η εμπειρία στο παρκέ των Καλατζοκυτρίνων. Ο Απόλλωνας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την διαφορά των 10 πόντων με τον οποίο ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο και φαίνεται να χάνει στην εμπειρία αυτή την αναμέτρηση η ομάδα του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Χάνεται, αν χαθεί, θα χαθεί στην ποιότητα του πάγκου. Αυτό που έλεγε ο κύριος Γρίβας. Μέισον. Πάει μέχρι μέσα, δύσκολη και τρελή προσπάθεια από τον Μέισον. Αστοχή Γεωργίου στην προσπάθεια για το rebound. Παντούρης τώρα τρέχει. Παντούρης, καλάθι και φάουλ από τον Γρηγόρη Παντούρη, 68-60. Ένα πανέμορφο πλάνο με Παντούρη και Στάντλε να πανηγυρίσουν αγκαλιά, ενώ ένα χαμόγελο έσκασε στα χείλη του κύριου Βόβορα. Νομίζω περίμενε πολλή ώρα να δει τους παίχτες του να παίζουν απλό μπάσκετ. Δεν κάνει κάτι το εντυπωσιακό το ΑΠΟΕΛ, δεν κάνει κάτι το εξειδημένο. Πιέζει στο γήπεδο, κλέβει μπάλες και τρέχει στον ευνηδιασμό. Ναι, Γρηγόρη, πάρα πολλά τα λάθη στο τελευταίο δεκάλεπτο από τον Απόλλωνα. Όπως είδαμε και στο πρώτο δεκάλεπτο, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και τώρα. Αποδίδει τα μέγιστα η πίεση που βγάζει ψηλά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ και φαίνεται ότι είναι μία ανάσα από την νίκη και την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου. 6 λεπτά φυσικά, είναι πάρα πολύ χρόνος στο μπάσκετ. Ειδικά από τη στιγμή που θα πάει τώρα για δύο βολές ο Απόλλωνας και θα έχει την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά στους 7. Εδώ το φάουλ από τον Στάνλεϊ. Στάνλεϊ στα δύο φάουλ. Μπόρελ Στάνλεϊ. Δύο βολές τώρα για τον Μπράουζελ. Πολύ σημαντικές αυτές οι βολές για την ομάδα της Λεμεσού. Δεν μπαίνει τίποτα για τον Απόλλωνα την ώρα που στην αντίπερα όχθη όλα μπαίνουν για το ΑΠΟΕΛ. Μηδές στις δύο βολές το ριμπάουν από τον Παντούρη. Και τώρα ο Μπόρελ Στάνλεϊ, ο παίχτης του αγώνα, ο MVP μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Πάει μέχρι μέσα μόνος. Αυτή τη φορά νομίζω το παράκανε εκεί. Απόμπι. Θα πρέπει να πάρει προσπάθειες τόσο αυτός, όσο και ο Μακρέι, αν θέλει ο Απόλλωνας να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση. Απόμπι στα 9 δευτερόλεπτα. Γεωργίου, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γεωργίου. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 69-62, μετά από πάρα πολλή ώρα βρίσκει σκορ ο Απόλλωνας. Μετά από ένα σουτάκι του Πέντουεϊ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και ώρα παροπλισμένος στον πάγκο. Παντούρης, κακή προσπάθεια, άστοχος, αλλά κανείς στην διεκδίκηση του rebound. Και τώρα Σιζόπουλος στο drive με ταμπλόν. Δύο βολές για τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο. Και αυτός με τα τρίποντα του και τις βολές του έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην ανατροπή που φαίνεται να κάνει το ΑΠΟΕΛ και να παίρνει, να κλέβει αν θέλεις, Ανδρέα, την πρόκριση από τον Απόλλωνα. Γιατί νομίζω ότι ουσιαστικά ο Απόλλωνας, εάν χάσει τελικά αυτό το παιχνίδι, Ανδρέα, θα το χάσει μόνος του, έτσι. Θα συμφωνήσω, Γρηγόρη, με την προηγούμενη τοποθέτησή σου. Από τη στιγμή που πας στο τελευταίο δεκάλεπτο με διαφορά συν 10 και βρίσκεται πίσω με 8 πόντους διαφορά αυτή τη στιγμή, ο Απόλλωνας δεν είχε καθαρό μυαλό, δεν είχε το βάθος, αν θέλει, στον πάγκο, όπως ακούσαμε προηγουμένως και από τον κύριο Γρίβα. Και κάπου εκεί στην μέση πληρώνει αυτή την, από ό,τι φαίνεται, τελευταία του αναμέτρηση στο κύπελλο Απόλλωνας. Υπάρχει χρόνος αρκετός ακόμη, 70-64 τώρα. Είχαμε μία στις δύο βολές από τον Σιζόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει τους 15 πόντους. Κούνας. Ο Απόλλωνας πάνω του.
Biggs. Biggs, ωραία, γυρνάει. Η reverse κίνηση από τον Tyler Biggs. Άστοχος όμως, Γεωργίου στο rebound. Και τώρα Appleby. Mason. Τρελή ενέργεια και ο Mason συνεχίζει να είναι μία τρύπα ουσιαστικά στην πεντάδα του Απόλλωνα. Εδώ πολύ καλή άμυνα από τον Μπράσουελ πάνω στον Βασίλη τον Κούνα. Επαναφορά όμως για την ομάδα της Λευκοσίας από την πλάγια γραμμή. Ενώ επιστρέφει και ο Πέτουέι, πεντάδα Αμερικάνων. Θα χρειαστεί ό,τι καλύτερο μπορούν να προσφέρουν τώρα όλοι οι παίχτες που βρίσκονται στο παρκέ η ομάδα του Απόλλωνα. Παντούρης, εύκολο drive εκεί, κανένα πρόβλημα στην προπόνηση. Δεν πρόκειται να κάνει τέτοιο εύκολο lay από Παντούρης. Βρέθηκε μόνος, ο πολύπυρος αυτός playmaker, ο πολύπυρος αυτός point guard. Τελειώνει την φάση ο Παντούρης, μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκολία στη θέση 1, 2 και 3. Ενώ εδώ ο Πέτουέι κάνει μια τρελή και συνάμα λαθασμένη πάσα. Η μπάλα όμως θα παραμένει στα χέρια των παιχτών του Απόλλωνα. Για 10 όμως δευτερόλεπτα ο Τέρνερ δεν δέχεται εδώ την παράβαση, ότι δηλαδή είχε επαφή. Φάουλ τελικά. Ναι, Ανδρέα. Ίσως η τελευταία ευκαιρία, Γρηγόρη, για τον Απόλλωνα να ευστοχίζει αυτές τις δύο βολές για να παραμείνει στην διεκδίκηση της πρόκρισης. Πολύ σωστά. Εμείς είδαμε τώρα την προηγούμενη φάση. Η βοήθεια με το replay έγινε φάουλ στην διεκδίκηση, στην προσπάθεια να πάρει την μπάλα. Ο Μπράσουελ. ...72-65, Σιζόπουλος, ελεύθερος για τρεις, το έχασε. Αν έπαιρνε αυτό το τρίποντο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Απόλλωνας είναι με το 1,5 πόδι στο Final Four εδώ. Με την βοήθεια και της τύχης, με αρκετές καράμπολες, η μπάλα κατέληξε στον Πέτουέι. Και 72-67, το καλάθι για τον Απόλλωνα. Να λοιπόν το ΑΠΟΕΛ, το οποίο έχασε την ευκαιρία με το τρίποντο του Σιζόπουλου. Σιζόπουλος ο οποίος βρίσκεται στους 15 πόντους, κάνοντας ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ενώ είχαμε το φάουλ τώρα και δύο βολές για τον Στάνλεϊ. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Φάουλ από τον Μακρέι, δεν το δέχεται εύκολα εκεί ο Μακρέι, αλλά θα χρεωθεί το φάουλ. Δύο βολές. Βγαίνει ο Πέτουέι ξανά. Στην θέση του ξανά ο Γεωργίου. ...73-67. Το διασκεδάζει πλέον και ο Στάνλεϊ στους 14 πόντους. Εάν ευστοχίσει στην δεύτερη, φτάνει όσες πόντους έχει και ο Κούν και ο Σιζόπουλος. Στους 15 λοιπόν πόντους και οι δύο παίχτες. Νέα αλλαγή. Και ο Γεωργίου και ο Ηλιάδης στο παρκέ. Ρισκάρει κάπως ο Απόλλωνας με τους δύο νεαρούς τώρα σε αυτά τα τελευταία 2,5 λεπτά στο παρκέ. Απόπι. Double team εκεί πάνω του, Πέτουέι θα δώσει εδώ στον Μακρέι, θα ευστοχίσει, δύσκολη προσπάθεια. 74-69, ναι Ανδρέα. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της αναμέτρησης, ο Απόλλωνας δείχνει να το παλεύει, Γρηγόρη. Είναι η διαφορά στους 5 πόντους, πάει τώρα στους 8. Νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνουν τα πράγματα, αν και ο Απόλλωνας δεν τα παρατά και δείχνει να το παλεύει. Λοιπόν, είναι φανερό ότι ο Απόλλωνας έχει ακόμη βενζίνη στο ρεζερβουάρ. Ωστόσο, ο Στάνλεϊ έχει άλλη άποψη σήμερα. Κάνει το παιχνίδι της ζωής του, αν θέλεις, με την φανέλα των γαλαζοκιτρίνων στην Κύπρο. Σίγουρα το καλύτερο το παιχνίδι αυτό. Μπούρνελ Στάνλεϊ στους 17 πόντους.
Εδώ με μια σταυρωτή τρίπλα διάσει τον Μακρέι και θα πάρει δύο βολές. 76-69. Ο κόσμος ο οποίος βλέποντας και, και τους παίχτες της ομάδας του να αποδίδουν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο ή καλύτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έχει πάρει και αυτός φωτιά και στηρίζει πάντα σε εξαιρετικά πλαίσια τους παίχτες του κύριου Βόβορα. Άποπη, δύσκολη προσπάθεια, φοβερή προσπάθεια από τον Άποπη, 78-71. Δεν τα παρατά ο Απόλλωνας, είναι ένας αγώνας ζωής ή θανάτου. Κούνας εδώ, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη και τώρα Παντούρης. Το Αποέλ βρίσκεται με το 1,5 πόδι στους 4 του κυπέλλου Κύπρου. Απόμπι. Για 3. Σημαντικό ήταν αυτό το σούτ. Άστοχος όμως, ενώ εδώ μπροστά μας είναι πεσμένος ο Μάριος ο Γεωργίου, ο οποίος φαίνεται να είχε δεχτεί κάποιο χτύπημα. Πήγε πάντως ο Ανδράς ο Σιζόπουλος να τον βοηθήσει. Από τις ωραίες σκηνές του παιχνιδιού, Σιζόπουλος βοηθά τον Γεωργίου να σηκωστεί από το παρκέ. Και νομίζω, Ανδρέα, ότι αυτή η νίκη, γιατί εκτός θα πρέπει να συμβούν πολλά για να χάσει απόψε την πρόκληση του ΑΠΟΕΛ, είναι η πιο σημαντική με τον κύριο Βόβορα στον πάγκο και θα αλλάξει αυτόματα και την ψυχολογία όλων των παιχτών εν ώψη της πολύ δύσκολης συνέχειας στο πρωτάθλημα, γιατί όπως και να το κάνουμε, το ΑΠΟΕΛ να μετρά 3 ήττες στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος είναι πάρα πολλές. Όντως, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλές για το ΑΠΟΕΛ, 3 ήττες στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το 5ο παιχνίδι του Γεώργιου Βόβορα στον πάγκο των Καλατζοκιτρίνων και όπως όλα δείχνουν θα πετύχει 4η σερή νίκη, καθώς είχε δεχτεί την ήττα στο πρώτο του παιχνίδι μόνο. Είχε ηττηθεί στον αγώνα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ μέσα στο Γίδιον, ΑΕΚ η οποία δίνει τα δικά της ραντεβού στην Ευρώπη και όλες οι αναμετρήσεις της θα έχετε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσετε από την Cita Vision. Την ώρα που εδώ ο Παντούρης θα πετύχει την πρώτη βολή που επιχείρησε στους 13. Αθόρυβα ο Γρηγόρης ο Παντούρης θα χάσει την δεύτερη εδώ. Τώρα Νάσιος Κυριάκου. Θα πρέπει να τρέξει ο Απόλλωνας. Ηλιάδης για 3, κάχει στο σούτ. Το rebound από τον Στάνλεϊ και νομίζω κάπου εδώ όλα έχουν κρυθεί. Το μόνο που απομένει είναι να μάθουμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Ο Σιζόπουλος, ο οποίος πάει προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να δώσει τον δικό του παλμό στην εξέδρα των Γαλαζοκιτρίνων. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο έκανε ένα ονειρικό τέταρτο δεκάλεπτο, Ανδρέα, και παίρνει πανάξια την πρόκριση. Μπορεί ο Απόλλωνας να έχει την διαφορά των 10 πόντων, να ήταν ιδανικός αυτό χειράς, ωστόσο το ΑΠΟΕΛ έπαιξε εξαιρετικά στην τέταρτη περίοδο. Πραγματικά ονειρικό το τέταρτο δεκάλεπτο για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκοσίας. Ήταν κάπου εκεί, Γρηγόρη, νομίζω το είχα ξαναπεί και προηγουμένως, κάπου εκεί μίλησε η εμπειρία και το βάθος στον πάγκο των γαλαζοκίτρινων. Ακριβώς, θα έχουμε φυσικά την ευκαιρία να ακούσουμε περισσότερα από τα ρεπορτάζ που θα πάρει ο συνάδελφος μετά το τέλος του παιχνιδιού. Εδώ έχουμε φάουλ και δύο ακόμη βολές, αυτή την φορά από τον Βασίλη τον Κούνα. Κούνας. Εδώ έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Υπάρχουν αλλαγές. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Βασίλης ο Κούνας. Λίγη σημασία έχουν όλα αυτά όμως πλέον.
Στους 7 ο Γκούνας μακριά από τον καλό του εαυτό, αλλά δεν χρειάστηκε. Αφού ο Στάνλεϊ έκανε ένα φοβερό δεύτερο ημίχρονο, ένα φοβερό τέταρτο δεκάλεπτο. Και έτσι εδώ ο Γρίβας ένας ούτια τρεις, άστοχος και αυτός. Μάχη εκεί του Γρίβα με τον Σιζόπουλο. Ο Γρίβας τα δίνει όλα σε αυτό τον λίγο χρόνο το οποίο αγωνίζεται. Το ΑΠΟΕΛ, φίλες και φίλοι, είναι ο μεγάλος νικητής του μεγάλου ντέρπι. ΑΠΟΕΛ Απόλλωνας 81-73. Το ΑΠΟΕΛ παίρνει πανηγυρικά την πρόκριση. Εμείς βλέπουμε τον συνάδελφο να προσπαθεί να πάρει γρήγορα δηλώσεις. Αντρέα, είσαι έτοιμος ή να πάμε σε διαφημίσεις? Μετά το διαφημιστικό. Πάμε λοιπόν γρήγορα σε ένα διαφημιστικό με αυτά τα πολύ όμορφα πλάνα και θα επανέλθουμε για δηλώσεις.